θέλω να κοιμηθώ. Έχεις υπερένταση. Ευτυχία έχω. Θέλω να κρατήσει αυτό το βράδυ για μια ζωή. Δεν χρειάζεται, μωρό μου, γιατί από εδώ και πέρα όλα μας τα βράδια έτσι θα είναι. Λουκά, μπορώ να φοράω τον ηθικό που και που γίνεται. Δεν θέλω να το καταχωνιάσω στην ντουλάπα, είναι άδικο. Σου φτιάξω εγώ, μωρό μου, μια ντουλαπάρα στο καινούργιο το σπίτι. Δωμάτιο ολόκληρο να έχεις να χαίρεσαι. Ποιο σπίτι? Ποιο σπίτι? Λέμε τώρα. Ναι, γιατί είχα μια πρόταση από την Εριέτα. Τι πρόταση? Ναι. Θέλει, λέει, να γράψει το σπίτι της στην ανιψιά της. Όταν λέμε σπίτι, το μέγαρο της Εριέτας. Ναι, το ξέρω, μωρέ. Είναι τεράστιο δώρο. Δεν θα μπορούσε ούτε καν να το διανοηθώ, αλλά είναι ανιψιά της, λέει, και βέβαια από την άλλη γνωριζόμαστε λίγους μήνες. Εγώ δεν έχω το θάρρος. Δεν ξέρω, Λουκά. Θέλει σκέψη. Αν το δεχτούμε, θα είναι τεράστια υποχρέωση. Να τα έχω σκεφτεί κι εγώ όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς μαζί θα την πάρουμε την απόφαση. Και έχουμε και καιρό μέχρι να γεννηθεί η κοράκλα μας. Εντάξει, δεν λέω. Είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά δεν θέλω να φανώ δυσπιστή, ούτε σνόμπα, αλλά εγώ θα ήθελα να γνωριστούμε λίγο καλύτερα πριν μπούμε σε τόσο μεγάλες χειρονομίες. Εκείνη το πρότεινε. Γιατί με θεωρεί αδικημένο. Τον ίδιο πατέρα είχαμε. Θέλει τώρα να μοιραστούμε και την περιουσία του. Όχι, όχι. Είναι συγκινητικό εκ μέρους της. Δεν λέω, αλλά τι? Εμείς όμως, Λουκά, δεν έχουμε ανάγκη από σπιταρώνες. Έχουμε. Την αγαπάω και το ξέρεις. Αλλά ας έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή είναι η Νόρα μου. Δεν εντυπωσιάζεται από μεγαλεία. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Μέχρι που σε παντρεύουμε. Άντε! Να σε ενημερώσω ότι μόλις ξεκινήσει η κοινή μας ζωή. Και θα είναι υπέροχη, είτε σε σπιταρό να είμαστε, είτε σε χαμόσπιτο. Λουκά, θα μου μετράς τις ανάσες. Θα μου παίρνεις αγκαλιά. Θα με φιλάς. Ναι, αλλά μην ξημερωνόμαστε κιόλας, ε. Κοιμόμαστε και λίγο λέει. Συμβολωμένο, ε. Έλα, να σε έξω. Σ' αγαπώ. Αυτά είναι. Πρωινό στο κρεβάτι. Να, δεν χρειάζεται να το φάμε κι όλο. Γιατί, μωρό μου, σήμερα είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Άσε με να το χαρώ και από αύριο, δίαιτα. Λέγε τι θες. Έλα, πού είσαι? Στο ξενοδοχείο μετά τη σύζυγου μου. Και πού είναι αυτό το ξενοδοχείο, στο 1960? Άκου, σύζυγος. Θες, ρε παιδί μου, εγώ έρχομαι να σε ενοχλήσω όταν είσαι στο κρεβάτι με τη γυναίκα σου. Τώρα θες να τα ακούσεις? Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα από σένα. Είμαι νεόνυμφος και θέλω να αφοσιωθώ στο στεφάνι μου. Λοιπόν, σηκωθείτε και λέτε από εδώ. Αποκλείεται. Έλα που σου λέω, θα φτιάξει και Δάφνη καφεδάκι να πιούμε. Έχει και εδώ καφέ, και μάλιστα νέκταρ. Ναι, αλλά στις 12 η ώρα θα σας πετάξουν έξω από εκεί. Και μετά πού θα πας να το κοιμήσεις, στο στεφάνι σου, στη Στέλλα? Έχεις επιχειρήματα. Κλείσε. Τι τους ξεσηκώνεις και εσύ, βρε Νικόλα, άσε να χάρουνε την αγάπη τους. Τι λες, ρε Δάφνη, μόνοι μας θα τις κάνουμε τις κούτες. Το βάψιμο τον γλίτωσε. Τη δεξίωση την έκανε πικνίκ, όχι. Στη μετακόμιση θα τον γονατίσω. Τι τον έχουμε τον άνεργο? Καλά, δεν παίζεις. Να σου πω, κοίτα μη σου κολλήσει αυτό το σύζυγος. Γιατί μου τη βαράει στο παρασυμπαθητικό. Ω, όπου και να σε βαράει, τώρα οι τσίφρες πέσανε και είμαστε σύζυγοι. Μετά την αποπάκρυνση του ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζεται, εντάξει. Είμαστε σύζυγοι, τέρμα. Πάει το αυγό τώρα. Τι ήθελε ο Νικόλας? Να πάω μια καφέ. Ωραία, να πας. Τι να πάω μόνος μου? Αφού είμαστε σύζυγοι. Το λέει και η λέξη από μόνη της. Συν και ζυγός. Μαζί θα το σηκώσουμε αυτό το σταυρό. Ναι, μωρό, μα λέγω, έχω και έναν άλλο σταυρό σήμερα. Θα έρθει ο μπαμπάς μου από εδώ. Και θέλω να μιλήσουμε. Να τον αποχαιρετήσω πριν φύγει. Και τι θα σε αποχωρήσω εγώ τώρα? Για λίγο μόνο. Θα φάμε όμως το πρωινό μας. Και μετά σου έχω έκπληξη. Έλα, φάει το αυγό σου να πάρεις δύναμη. Και θα σου εξηγήσω. Το όνειρο. Τρώγε. Φεύγεις. Δεν μπορώ να σας φανταστώ χωρισμένους. Τόσα χρόνια μεγαλώνω με την αίσθηση ενός ζεστού σπιτιού. Εντάξει, ήμουν μακριά.
Αλλά ήξερα ότι ήσασταν μαζί, αγαπημένοι. Τώρα. Πάντα εκεί θα είμαστε, να το ξέρεις. Για σένα δεν πρέπει να αλλάξει το παραμικρό. Για σένα όμως θα αλλάξουν όλα, παπά. Τι θα κάνεις μόνος σου, συγγνώμη. Θα σε βαράνε τα ντουβάρια μέχρι να ενδοσκοπιστεί, μαμά. Μια χαρά είμαι, μην ανησυχείς. Έχω τα ενδιαφέροντά μου εκεί, τον αργαλιό, τον κήπο. Μια χαρά είναι. Μην νοιάζεις. Εσύ να κοιτάξεις, να χαρείς το νέο ξεκίνημά σου και να προσέχεις την εγγονή μου. Μη σκέφτεσαι εμάς. Αν τις μιλούσες, δηλαδή... Το δοκίμαζα, δεν θέλει ούτε καν να ακούσει για το γοριό. Αν τη φέρω σηκωτή και δεμένη, θα σου πω εγώ. Δώσεις λίγο χρόνο. Εγώ πιστεύω κατά βάθος ότι θα γυρίσει από μόνη της. Μια φάση, δεν θα περάσει. Όσο την πιέζουμε, τόσο θα την δρά. Αυτή τη στοικότητά σου, γιατί δεν την κληρονόμησα εγώ, μου λες. Την υπομονή, την κατανόηση, τη ζεν πλευρά της ζωής. Ζεν. Ζεν. Την καταλαβαίνω, βρε κορίτσι μου, γυναίκα είναι. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ηλικία της. Πέρασαν τα χρόνια. Τώρα θα γίνει και η γιαγιά, καταλαβαίνεις, από συντονίστηκε. Ελπίζω να συντονίσετε λίγο σύντομα και να δει τι άνθρωπο αφήνει πίσω της. Έχω κι εγώ τα στραβά μου, τα ξέρεις. Αλλά την αγαπάω, αυτό δεν αλλάζει. Το ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι στενοχωρημένο. Δεν είσαι στενοχωρημένος καθόλου, μια χαρά είμαι. Θα γυρίσει κοντά μου με μαθηματική ακρίβεια. Μπορώ να σου το αποδείξω. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα πάω. Όχι, δεν θα πάρω. Το θεώρημα είναι αυταπόδεικτο. Εσύ τι δουλειά έχεις μαζί μου σήμερα, τέτοια μέρα. Ε, δεν έπρεπε να είσαι με τον άντρα σου. Ο άντρας μου είναι με τον Νικόλα. Αλλά θα έρθει το απόγευμα να σε αποχαιρετήσει. Αχ, καλούλα. Μακάρι να μην έρθει. Θα φύγω, να θα ξανάρθω. Όταν θα πλησιάζει η άφηξη της εγγονής μου. Δεν με κρατάει ούτε αργαλιός, ούτε κήπος, τίποτα. Να μείνω. Σε αγαπώ. Κι εγώ. Προσέχεις, ε. Πώς θα υπάρχει. Κουπέλα μου. Μόνος σου ήρθες. Ναι, είναι ώρα, πήγε να χαιρετήσει τον πατέρα της. Τι είναι αυτά εδώ, δεν κατάλαβα, μας κλέψατε το δώρο του γάμου. Κούτες μετακόμισης είναι, αγόρι μου, μετακομίζουμε και πακετάρουμε. Γι' αυτό σε φώναξα, θα βάλεις και εσύ ένα χεράκι στη μεταφορά. Α, δεν μπορώ, εγώ δουλεύω με το μυαλό. Γι' αυτό έμεινες άνεργος, αγόρι μου. Είμαι νιώπαντρος, ρε, θα με βάλεις να κουβαλήσω. Με μεγάλη χαρά. Και εγώ με μεγάλη χαρά θα βοηθήσω. Τι κάνεις εκεί πέρα, παιδάκι μου? Σε πακετάρω. Αρνούμε να αδειάσει αυτό το σπίτι. Λουκά μου, πρέπει να φύγουμε, σε παρακαλώ. Τα πάμε αυτά. Έχουμε καιρό ακόμα. Θα κάνουμε εδώ την καθαρή μας Δευτέρα και μετά μαζεύτε ό,τι θέλετε. Δεν γίνεται, Λουκά μου. Πρέπει να τα οργανώσουμε. Γιατί εμείς δουλεύουμε, να σου θυμίσω. Και πάλι αρνούμε. Εδώ θα φάμε τη λαγάνα, τέλος. Η χθεσινή λαγάνα δεν σου φτάσε εσένα, δηλαδή. Νικόλα, ντροπή. Δεν πάτε πουθενά. Πρώτα θα πετάξουμε αετό και μετά. Ε, αυτό το πείσμα του, αυτό το πείσμα του. Άστον. Άστον, δίκιο έχει. Λοιπόν, θα κάνουμε την τελευταία μας καθαρή Δευτέρα εδώ, εντάξει. Και βλέπουμε. Όχι, δεν βλέπουμε. Μετά πρέπει να φύγουμε. Έλα, μην το κάνεις πιο δύσκολο τώρα. Ωραία τα κατάφερες. Ούτε κουβαλάς, ούτε φάφεις. Αρχιλαμόγιο. Όταν φτάσεις στη σπίτι, να το κάνεις το κουστούμι από την βαλίτσα και να το κρεμάσεις, μην το ξεχάσεις. Εντάξει, θα το κρεμάσω. Τι άλλο να ευχηθώ. Είστε ευτυχισμένοι, παιδιά μου. Ευτυχισμένοι και όλα, μπαμπά, ευτυχισμένοι. Και υπομονή, αγάπη και χαμόγελο και όλα θα γίνουν. Αρκεί να το παλεύετε και να το θέλετε. Η μαθηματική ακρίβεια. Τώρα αυτός μας δουλεύει... Όχι, όταν ζορίζεται, κάνει πλάκες. Θα τον συνηθίσεις. Να προσέχεις το δρόμο, ε. Θα προσέχω. Και εγώ θέλω να σε σκέφτομαι συνέχεια με χαμόγελο. Θα φροντίσεις εσύ, Λουκά, γι' αυτό. Βασική μου προτεραιότητα. Ωραία. Α, έλα εδώ εσύ. Τι έχεις πάλι εδώ, τι έχεις. Περίμενε. Η λύση για τις εξισώσεις. Άρε, μπαμπάκα, είσαι και εξισώσεις σου. Μέχρι τώρα πραγματικά με βοηθήσατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιώλα. Να ζήσετε. Ευκλειδιά, να προσέχεις, ε. Ευχαριστώ.
Μην ξεχάσεις αυτά που σου είπα. Άντε, άντε, φεύγω, γεια, άντε, στο επανειδήν. Να προσέχεις, ε. Μπαμπά. Έλα. Να ξανάρθεις, γρήγορα. Θα ξανάρθεις. Δεν ξανάρθω για το εγγονάκι μου. Τις εξώσεις, ε, τις εξώσεις. Είναι εσύ ακόμα αυτή τη μουτσού να έχεις. Πότε θα το κόψεις αυτό το ηλίθιο αστείο? Όταν αλλάξεις πάτσα.